Παραμελημένοι έχουν τη στοματική του υγεία στην πλειονότητά του οι Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα Στοματική Υγεία, η πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησία, Κατερίνα Κλάρα, επισημαίνει ότι οι περισσότεροι αμελούν την ετήσια επίσκεψη στον οδοντίατρο και κλείνουν ραντεβού μόνο σε περίπτωση πόνου ή ενόχληση. Όταν πονέσει, όταν σπάσει ένα δόντι, ε, όταν θυμηθεί ότι θέλει να κάνει λεύκανση επίση, άσχετα με την, στο, την κατάσταση του στόματο, τότε μα επισκέφτονται. Όπω πάντοτε, όλα τα χρόνια, λίγοι είναι που είναι πραγματικά τυπικοί και κάνουν τον ετήσιο έλεγχο και έρχονται, ακόμη και αν δεν έχουν κάτι, και να κάνουν και τον καθαρισμό, έτσι κι αλλιώ. Δυστυχώ, ακόμα στην Ελλάδα έχουμε αυτό, ότι θα πάμε στον οδοντίατρο όταν πονέσουμε και όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποια ενόχληση. Η υγεία τη σωματική κυκλότητα και των δοντιών συνδέεται άρρηκτα με την υγεία ολόκληρου του σώματο. Η τυπική επίσκεψη στον οδοντίατρο προλαμβάνει προβλήματα πάση φύσεω. Το μήνυμα είναι σαφώ να δώσουμε προτεραιότητα στη στοματική υγεία. Γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία του σώματο και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά μπορούμε εμεί και να προλάβουμε να κάνουμε πολύ γρήγορη. Ε, ε, να, να ανακαλύψουμε, έως, να κάνουμε γρήγορη διάγνωση ε, από μια πολύ απλή εξέταση που μπορεί να γίνει στο στόμα. Δηλαδή, ένα ασθενή μπορεί να μην γλιτώσει μόνο τη στοματική του υγεία, αλλά και τα υπόλοιπα προβλήματα τη. Ε, του σώματος. Το καθημερινό πλήσιμο των δεοντιών και η ετήσια επίσκεψη στον οδοντίατρο προσφέρει ένα υγιέ στόμα χωρί προβλήματα. Η επένδυση στο, στη στοματική υγεία είναι πάρα πολύ μικρή. Θέλει δύο-δυόμιση λεπτά το πρωί και το βράδυ, που είναι το τυπικό, βέβαια και κάποιοι άνθρωποι βουτσίζουν και στο ενδιάμεσο. Αλλά το τυπικό είναι το πρωί και το βράδυ, ιδιαίτερα το βράδυ, το βούρτσισμα. Με αυτόν τον κανόνα λοιπόν και μια επίσκεψη κάθε 6 μήνε στον οδοντίατρο. Αν κάποιο ξεκινήσει με ένα υγιέ στόμα, το συντηρεί και το διατηρεί για όλη του τη ζωή. Η κυρία Κλάρα σημειώνει ότι η φροντίδα τη στοματική κοιλότητα είναι σημαντικό να ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία. Οι καινούργιε ε, συστάσεις είναι από ενό έτου ένα παιδί πρέπει να επισκέπτεται στον οδοντίατρο, για να, πάλι για να γίνονται διαγνώσει για διάφορα πράγματα και θα ξεκινήσουμε ότι σε αυτή την ηλικία έχουμε πολλά διατροφικά προβλήματα. Άρα μπορεί ένα παιδάκι να ξεκινήσει θεριδόνα πάρα πολύ νωρί. Από ενό έτου πρέπει το παιδί να πηγαίνει και στον οδοντίατρο. Το έτο 2024 έχει οριστεί. Ω έτο τοματική υγεία από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Πανελλαδικά αλλά και τοπικά θα πραγματοποιηθούν ποικίλε δράσει προώθηση τη σωστή τοματική φροντίδα. Φέτο πιστεύουμε ότι θα πλημμυρίσουμε όλα τα μέσα μαζική επικοινωνία. Έχουμε τόσο πολλά κιόλα, ώστε πραγματικά να χτυπήσουμε πολλά πολλά κουδούνια και ο Έλληνα θεωρούμε ότι ίσω την επόμενη χρονιά να είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένο.